Η αγωνία για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στην αναγέννηση είναι στο κατακόρυφο, αλλά εν ώψη των αποφάσεων του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ και της Πειθαρχικής Επιτροπής της Football League, επικρατεί αισιοδοξία πως η ομάδα θα δικαιωθεί στο δικαστικό αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και στο τέλος θα παραμείνει στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Σε μια περίοδο που το ελληνικό ποδόσφαιρο βάλεται πανταχώθεν και τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχουν κλονίσει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία του, οι κυτρινόμαυροι της Καρδίτσας ευελπιστούν ότι έχοντας μία από τις καλύτερες εικόνες στο χώρο και στα θέματα που αφορούν στις εισφορές τους στο δημόσιο, αλλά και σε αυτά που έχουν να κάνουν με τα κακώς κείμενα του ποδοσφαίρου, θα συνεχίσουν να έχουν τη θέση που τους αξίζει στο νέο χάρτη που διαμορφώνεται στην Ελλάδα. Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ στην έφεση που κατέθεσε η αναγέννηση αναμένεται από ώρα σε ώρα και όλοι αναμένουν πως η αρμόδια επιτροπή θα διαγράψει την αρχική απόφαση και θα ανάψει το πράσινο φως για να αγωνιστεί η ομάδα για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν στη δεύτερη εθνική κατηγορία.